Και ας απαντήσουμε και σε μία άλλη ερώτηση. Για ποιο λόγο ο Τίμιος Πρόδρομος εικονίζεται στις αγιογραφίες με φτερά. Για δύο λόγους. Πρώτον, έζησε στην επίγεια ζωή του ως απεσταλμένος του Θεού, με άσκηση και προσευχή. Είχε δηλαδή πολιτεία εισάγγελη. Αυτός ο τίτλος δεν του δόθηκε τυχαία οφείλεται στην προφητεία του προφήτου Ισαΐου, όπου λέει ο Ισαΐας «Ιδού εγώ αποστελώ τον άγγελόν μου προπροσώπου προσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου». Ως επίγειος άγγελος λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, σκύρτησε από χαρά, μέσα στην κοιλία της μητέρας του Ελισάβετ, όταν η Ελισάβετ συναντήθηκε με την υπεραγία Θεοτόκο, και δεύτερος λόγος για τον οποίο ο Τίμιος Πρόδρομος εικονίζεται με φτερά είναι διότι πολλοί Άγιοι Πατέρες λένε ότι ο Τίμιος Πρόδρομος θα είναι ο Αρχάγγελος Ταξιάρχης που θα αναλάβει το τάγμα το οποίο εξέπεσε από τον ουρανό με την ανταρσία του εοσφόρου. Το εκπεσόν τάγμα του εοσφόρου δηλαδή θα το αντικαταστήσει, θα το αναπληρώσει ο Τίμιος Πρόδρομος με ένα νέο τάγμα εις ανθρώπων. Το τάγμα αυτό θα αποτελείται από τις ψυχές των Αγίων Ανθρώπων που έζησαν τη ζωή τους με μετάνοια, ομολογία, προσευχή, ορθόδοξη πίστη, υπομονή, υπακοή στις εντολές και το θέλημα του Θεού, μαρτυρική θυσιαστική διάθεση, αλλά κυρίως σφοδρό έρωτα προς την καρδιά τους για τον Βασιλέα Χριστό.